Ο ρωσικό έλεγχο εν αέριε κυκλοφορία στη θάλασσα του Μπάρεντ εντόπισε ένα αεροσκάφο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, μετά το οποίο ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφο ΜΙΚ-31 απογειώθηκε για αναγνώριση για αναχέτηση. Αυτό ανέφερε η υπηρεσία τύπου του Υπουργείου Άμυνα τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ο εναέριο στόχο αναγνωρίστηκε από τη ρωσική πλευρά ω βασικό περιπολικό αεροσκάφο P8A Poseidon τη πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ. Αναφέρεται ότι το αμερικανικό αεροπλάνο φέρεται να κατευθυνόταν προ τα ρωσικά σύνορα, αλλά γύρισε καθώ πλησίαζε το MiG-31. Οι ηγέτε τη Ουκρανία δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στο χτύπημα ρωσικών στόχων πέρα από το πεδίο μάχη. Προτρέπουν τη Δύση να παράσχει σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη όπω το F-16 και πυραυλικό πυροβολικό μεγαλύτερο βεληνικού, όπω το τακτικό πυραυλικό σύστημα στρατού που εκτοξεύεται από το έδαφο. Και τα δύο όπλα φαίνονται πλέον πιθανό να μπουν στη μάχη του χρόνου. Άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αποφάσισαν επίση ότι η παροχή όπλων βαθιά κρούση είναι σημαντική για την άμυνα τη Ουκρανία και αξίζει κάθε κίνδυνο κλιμάκωση. Πρόσφατα, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι έστειλαν πυράβλου Storm Shadow και Scalp αντίστοιχα. Ορισμένα από το στόλο τη Ουκρανία παλαιωμένα μαχητικά τη Σοβιετική εποχή έχουν τροποποιηθεί για να τα μεταφέρουν. Το περιβάλλον αεράμινα τη Ρωσία είναι ένα από τα πιο απαιτητικά στον κόσμο. Θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τα Ουκρανικά F-16 να πετούν βαθιά στο πεδίο τη μάχη και να επιχειρούν για μεγάλε περιόδου πάνω από τι ρωσικέ δυνάμει. Εν μέρη, για αυτόν τον λόγο, οι πύραυλοι που εκτοξεύονται από το έδαφο αποτελούν ουσιαστικό συμπλήρωμα τη αεροπορική ισχύω. Μπορούν να εκτοξευθούν ανά πάσα στιγμή και γενικά έχουν αυξημένη ικανότητα επιβίωση σε σχέση με τα επανδρομένα αεροσκάφη μάχη. Ένα βαλιστικό πύραυλο μεγαλύτερο βεληνικού, με ικανό για επίθεση ακριβία. Το Τακτικό Πυραυλικό Σύστημα Στρατού ή ATANGS μπορεί να εκτοξευτεί από πολλού εκτοξευτέ. Η Ουκρανία εκτοξευτει απο πολλαπλους διάφορα είδη, όπω το Αμερικανικό Πυραύλων Πολλαπλής Πολλαπλή Εκτόξευση, M270, και το συστημα πυραυλων Πυράβλων Πυροβολικού Υψηλή Κινητικότητα, M142. Οι συντονισμένε δυνατότητε βαθιά προσβολή από αέρο και από το έδαφο θα είναι πιο αποτελεσματικέ στην υποβάθμιση των ρωσικών δυνάμεων και επιχειρήσεων η χρήση εκτοξευτών αέρος και εδάφου θα ανάγκαζε τους Ρώσου διοικητέ να αφιερώσουν σημαντικέ δυνατότητε πληροφοριών, επιτήρηση και αναγνώριση για να προσπαθήσουν να βρουν αυτά τα συστήματα. Οι διοικητέ θα έπρεπε να εκτρέψουν αυτέ τι δυνατότητε από άλλε προσπάθειε. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μα.